Και μετά τα σοβαρά θέματα που είχαν πρωταγωνιστεί τον Γεώργιο Παπανδρέου. Έτσι. Ναι, μην το λέμε Γεώργιο λέγαμε τον παλιό. Ναι. Το Γιώργο Παπανδρέου, είναι δικό μας άνθρωπος. Θα πάμε στα σοβαρά θέματα. Σας ευχαριστώ που με θεωρείτε και εμένα σοβαρό, Πέτρο, ειλικρινά. Με την πρώτη είδηση που αποδεικνύει. Ξεκινήσουμε. Ναι, ναι. Λοιπόν, έλα, θα σας πω στο. Θα σας πω στο εξώφυλλο του περιοδικού Εγώ Weekly, Βίκυ Καγιά. Δίνει μία συνέντευξη για πρώτη φορά σε περιοδικό. Εγώ Weekly. Το εγώ το Weekly. Μισά, το είπα. Μόνο το People λες όλο. Είπα εγώ Weekly. Αλλά λες μόνο πότε βγαίνει Weekly. Έλα ρε Πέτρο, υπέρσεις. Όχι, όχι, λέω πάντα τις πηγές. Δεν είναι ο Πέτρος εδώ. Είναι σοβαρό άτομο. Μωρέ τώρα, αφού λέω πάντα την πηγή. Λοιπόν, είναι στο περιοδικό το εγώ το Weekly και στο δημοσιογράφο Γιάννη Βίτσα λέει με τον Νίκο Κρυθαριώτη χωρίσαμε πολύ όμορφα, πολιτισμένα και με αξιοπρέπεια. Κατάλαβαν ότι δεν τέριαζαν. Ισχύει αυτό, ότι σε αυτόν τον γάμο. Όντως. Η αλήθεια είναι ότι πριν από λίγες μέρες βγήκε το διαζύγιο τους επισήμως, όπως δηλώνει η Βίκυ Καγιά. Και πολύ γρήγορα. Στο ρε παιδιά, δεν αργούσαν και καλά για να το ξανασκεφτεί και το ζευγάρι. Όταν είναι κοινή συνεννόηση, βγαίνει πάρα πολύ γρήγορα. Οι πρώτοι ψήθυροι είχαν ξεκινήσει το καλοκαίρι. Όλοι λέγανε ότι κάτι συμβαίνει με αυτό το ζευγάρι, με τη Βίκυ και τον Νίκο Κρυθαριώτη. Τελικά όντως συνέβαινε κάτι. Δεν θέλησαν να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες για το τι μπορεί να συμβεί. Και καλά έκανε. Και καλά έκανε. Λέμε, και πολύ καλά έκανε. Λέμε χωρίσαν. Τέλος. Και εννοείται φυσικά πως τον εκτιμά, τον αγαπά. Και μπορεί να γίνουν φίλοι. Μπορεί να γίνουν φίλοι. Δεν είναι ακόμα φίλοι. Εντάξει, δεν τον βλέπει. Χρόνο. Ποτέ δεν γίνεσαι φίλος με τη μία όταν χωρίζεις, διότι ένας από τους δύο συνήθως παίρνει την απόφαση με αποτέλεσμα να υπάρχει μια ψυχράδα και μετά έρχονται και οι φιλίες. Εμένα στην περίπτωση της Βίκυς Καγιά, δεν ξέρω, θέλω πραγματικά να σας το πω και θέλω την άποψή σας γι' αυτό. Ναι. Μου έκανε εντύπωση αυτό το κορίτσι πώς το αντιμετώπισε, γιατί η Βίκυ. Τη στόχα να μιλήσει ρε παιδιά πιο νωρίς γι' αυτό με το χωρισμό. Γιατί είναι η χαρά της ζωής. Πάντα μιλούσε για όλα. Για τη σχέση της με τον Νίκο δεν έκρυψε ποτέ τίποτα. Δεν τον διατυμπάνησε. Γιατί δεν έκρυψε. Μιλούσε παιδιά και ο δημοσιογράφος είπε και πάντα μιλούσε. Ήταν από τους ανθρώπους που χαίρονταν ο δημοσιογράφος να τη ρωτήσει, είτε με μικρόφωνο είτε σε συνέντευξη. Ήταν άνθρωπος που μιλούσε. Όχι, γενικά η Βίκυ μιλάει πολύ. Πάρα πολύ επικοινωνιακή. Το παιδί είναι Αμερικανάκι. Δεν έκρυβε ποτέ τίποτα και τώρα τη στόχα, σας το λέω αλήθεια, να μιλήσει πιο νωρίς η Βίκυ. Να πει ότι δεν πηγαίνουν καλά. Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί να πει δεν πηγαίνουν καλά. Από τη στιγμή μα και εσύ τώρα θες να πηγαίνει οποιοδήποτε δεν πηγαίνει καλά. Ξέρεις και ένα ζευγάρι που να είναι πολλά χρόνια που να είναι συνέχεια κάθε μέρα στην καλή χαρά. Όχι βρε αγόρι μου, δεν λέω αυτό. Έλεγα ότι τη Βίκυ επειδή ακριβώς είναι επικοινωνιακό άτομο, θα τη στόχα να μιλήσει πιο νωρίς. Κατά τη γνώμη μου, το κράτησε αρκετά καλά. Έβγαλε ένα ολόκληρο καλοκαίρι. Ίσως περίμενε να δει και αυτή πώς θα εξελιχθεί. Γιατί το ότι δεν πάμε καλά και έχουμε προβλήματα δεν σημαίνει απαραίτητα ότι χωρίζουμε κιόλα. Ίσως γι' αυτό να μίλησε. Ναι, πώς περίμενε να ξεκαλοκαιριάσει. Δεν ξέρω, για να πει το καλοκαίρι. Αυτό που άκουσα με το ότι ο Κρυθαριώτης έχει κάποια σχέση, το άκουσα και σε άλλο κανάλι. Όλοι, το διάβασα κιόλα με το. Κοίταξε, έχει γραφτεί κατά κόρον. Ναι, έχει γραφτεί κατά κόρον ότι υπάρχει μια σχέση μέσα στο καλοκαίρι με τη Δούκη Νομικού. Δεν έχει μιλήσει κανένα από του δύο, ενώ ούτε τη Δούκη ούτε τον Νίκο Κρυθαριώτη γι' αυτό. Αλλά βέβαια για τη Δούκη υπάρχουν και άλλε φήμε γενικά. Κοίταξε, όταν είσαι ένα πρόσωπο στην επικαιρότητα. Έλα, για άλλο πρόσωπο. Αμέσως ωραία κοπέλα, θα σου χρεώσουν καμιά τριανταριά. Ναι, αυτό όταν είσαι. Είναι αυτός, αυτό. Όχι, ζει, δεν θες. Ναι, τι. Σε τι να κάνεις και εσύ. Δεν θα πούμε ονόματα, θα μας την κλείσει. Έχει και τα δάγκουλα πλέον. Δεν είναι το θέμα αυτό. Είναι ότι όταν είσαι μια νέα και πανέμορφη κοπέλα. Σου χρεώνουν. Σου χρεώνουν τον έτσι, τον Γιουβέτσι, τον Κοκορέτσι. Ποιο είμαι εγώ καμπατσίκη να βγω εδώ πέρα να λέω ότι δεν χρεώνουν στη Δούκη. Σιγά. Αν είπε κάτι παραπάνω, ότι μπορεί να γίνει. Τώρα μιλά ωραία. Βέβαια. Τώρα μιλά σωστά. Ναι.